Καλημέρα Δημήτρη, εννοείται ότι το αγωνιστικό πάντα είναι στο ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο όταν αντιμετωπίζεις τον αιώνιο αντίπαλο. Σωστά. Είναι ένα ντέρμπι πάντα. Mm-hmm. Και μιας και αναφέρεις για τα στατιστικά που δεν έχει νικήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα έχει περισσότερες νίκες και κλεισμένο των θυρών απέναντι στον Παναθηναϊκό παρά σε γεμάτο γήπεδο. Το 2020 το Γενάρη, τιμωρημένος, το 18 το Μάρτιο ισοπαλία. Στα μάτς με COVID χωρίς θεατές έχασε ένα μάτς και έδισε 4. Ναι, όντως χωρίς θεατές πάει καλύτερα. Και το τελευταίο που λες από τιμωρία είναι ένα γκολ του Ελαραμπή προς το τέλος της αναμέτρησης. Στο 74 είναι το 1-0 το 5 Ιανουαρίου. Ναι, με γκολ του Ελαραμπή από σέντρα του Βαλμπουενά. Ναι, σωστά. Όλα αυτά βέβαια, σωστά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι περισσότερο για να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί και κάθε παιχνίδι είναι και θέμα συνθήκων και καταστάσεων. Δηλαδή τώρα η βαθμολογική ανάγκη μεγάλη στο Παναθηναϊκό είναι διαφορετικές συμπεριφορές, ας πούμε, και η καταστάση είναι δεδομένη. Πάντα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα είναι Παναθηναϊκός, ναι. Και πάντα τα δίνεις όλα. Εντάξει, ακόμα και οι ξένοι παίχτες που είναι πάρα πολλοί ξέρουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ καιρό μέσα στην μια ομάδα για να καταλάβεις τι σημαίνει το αιώνιο ντέρμπι σε μια χώρα. Σωστά. Λοιπόν, τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός είναι με υπηρεσιακό προπονητή, τον Ανιγκό, ο οποίος όσο περνάνε οι μέρες μαθαίνει, βέβαια ξέρει ότι είναι με ημερομηνία λήξης πολύ σύντομη, αλλά είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί και αυτός στις υποχρεώσεις του, έτσι. Ναι, και να δώσει μια ανάλογη εικόνα με αυτή που έδωσε με την ΑΕΚ και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Ότι έδειξε πιο διαβασμένος από ό,τι ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Με τον τρόπο που αντιμετώπισε τους κεντρινόμαυρους, στη λογική ότι με τους παίχτες που έχω τώρα στην κατάσταση που είναι η ομάδα, επιλέγω αυτό το σύστημα και είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω σε ένα γήπεδο εκτός έδρας, με μια ομάδα που θέλει την νίκη, και παραλαμβάνω και με τα δεδομένα που ισχύουν για τον Ολυμπιακό, που δεν έχει τα τρεξίματα που θα ήθελε. Mm-hmm. Όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Ένα παιχνίδι όμως που δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πει ότι δεν αντέχω μέχρι τέλος, να φορτσάρω στην αρχή, γιατί πρέπει να το προσέξει και στην αρχή, αλλά πρέπει να το μοιράσει το παιχνίδι στο 90 λεπτό. Ναι, ο προπονητής με τους εργάτες του, με τις καθημερινές μετρήσεις που γίνονται στους ποδοσφαιριστές, ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πώς θα χειριστεί τον κάθε ποδοσφαιριστή και γενικότερα την ομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Η αλλαγή ημέρας του Ολυμπιακού έτσι δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα, είτε αγωνιστικά, είτε ο κόσμος δεν έχει Κυριακή Δευτέρα, στον κόσμο δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν έχει. Οπότε μόνο αγωνιστικά, ας πούμε, ή από προγραμματισμό. Δεν νομίζω ότι θα τον επηρεάσει τον Ολυμπιακό αυτό το θέμα. Δηλαδή το Κυριακή που έγινε Δευτέρα, δεν νομίζω ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Δεν ξέρω για το διαιτητή αν θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Ναι. Όχι για τον Μπριχ, για το ποιος θα είναι ο διαιτητής. Από ό,τι άκουσα, ο Μπριχ θα παραμείνει. Ο Μπριχ θα είναι ο Μπριχ. Εντάξει. Ωραία. Αν είναι ο Μπρέχ, ακόμα καλύτερα. Ο οποίος δεν είναι elite, αλλά είναι πρώην elite. Έχουμε μπλέξει με αυτό το πράγμα τώρα, τρελαθούμε, ας πούμε. Δεν είναι elite λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας, ναι, αλλά παραμένει ενεργός στην Bundesliga. Ναι, αυτό είναι πρώην elite. Είναι πρώην elite. Ναι, δεν νομίζω ότι θα αμφισβητήσουμε και την αξία τώρα του Μπρίφ. Αυτό θέλω να πω. Όχι, αλλά αν δεν αρέσει σε κάποιον το σφυρίγμα, θα σου πει ότι είναι υπερήλικας πια, ήρθε μεγάλος, ας πούμε. Μπορεί να σου πει γι' αυτό, Ελλάδα είμαστε, όλα αυτά. Αν θέλει κάποιος να χρεώσει οτιδήποτε σε έναν διαιτητή, θα βρει να χρεώσει. Αυτό είναι δεδομένο. 90 λεπτά άνθρωπος είναι, δεν είναι κομπιούτερ. Ναι. Μάλιστα. Λέει κάποιος σημαντικό για τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ότι και αν αύριο αν χάσουν εκεί πάνε τέταρτοι. Δεν είπαμε ότι είναι βαθμολογικά σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Επειδή είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι θέμα πρεστίζ. Κοιτάξτε, Δημήτρη, και βαθμολογικά. Και βαθμολογικά. Ναι. Είναι σημαντικό, αλλά αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Σωστά. Παίρνει το εισιτήριο του τρίτου, να το πω έτσι. Σωστά. Αυτό θέλω. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Είναι πρώτα το πρεστίζ, πρώτα το πρεστίζ. Έτσι. Ναι. Καλά, το πρεστίζ πάντα, το γόητρο πάντα θα υπάρχει. Βέβαια, αυτό είπαμε. Και όποια βαθμολογική θέση και αν είναι οι δύο μονομάχοι, πάντα θα υπάρχει. Ναι. Έχουμε απουσίες, έχουμε εκτιμήσεις, τίποτα τώρα. Δεν ανοίγει τα χαρτιά το Ανιγκό. Ναι. Και αυτό έχει κάνει και τώρα. Δεν ξέρω αν στη σημερινή προπόνηση θα δείξει κάτι.
Ο Σαμασέκου που πήγε καλά προχθές με την ΑΕΚ είναι πιθανό να χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας. Ο Μπα με το διάφορο το περίμενε να το ξεπερνά. Δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμος να περιμένουμε και σήμερα. Και θέλω να δω τι θα γίνει με τα εξτρέμ, αν θα δώσει χρόνο συμμετοχή στον Βαλμπουενά, γιατί τον Βαλμπουενά έχουμε δει τον πιστεύει πολύ ο Ανικό. Ναι. Έστω και τώρα που δεν είναι σε ποδοσφαιρικά νιάτα, είναι σε ποδοσφαιρικά γεράματα ο Γάλλος. Mm-hmm. Αλλά όταν νιώθει ότι έχει ξεκουραστεί, του δίνει ακόμα και φανέλα βασικού. Ναι. Και αν του δώσει φανέλα βασικού, αυτό σημαίνει ότι θα πάει στα άκρα ο Φορτούνης. Με την άκρη δεν έπαιξε ο Βαλμπουενά, έτσι. Ήταν... Γι' αυτό σου λέω, ναι, ναι. Έχει περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό στέκομαι πάντα στο Βαλμπουενά από των ημερών του Ανιγκό. Mm-hmm. Γιατί πάντα του δίνει χρόνο συμμετοχής. Όταν διαχειρίζεται το Γάλλο και του δίνει το χρόνο συμμετοχής που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό. Τώρα mm-hmm. το θέμα είναι πόσο θα κρίνει ο ίδιος ο προπονητής ό,τι μπορεί να προσφέρει ο Γάλλος. Είναι ένα ημίχρονο, είναι 60 λεπτά, 70 λεπτά. Αν είναι 60-70 λεπτά, είμαι σίγουρος ότι θα του δώσει φανέλα βασικού. Αν είναι λιγότερο, φαντάζομαι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι ο Βαλμπουενά έχει να παίξει βασικός στον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 8 παιχνίδια έχει παίξει αλλαγή. Έχει να παίξει βασικός από το 0-0 τον Ιούλιο του 20 που είχε χάσει και το πέναλτι. Στο 0-0 εκείνο. Τα επόμενα 8 παίζει σε όλα αλλαγή. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα βασικός από τότε. Εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Ναι. Και λογικό. Mm-hmm. Σε κάποιο σημείο. Mm-hmm. Γιατί είναι και προς το φινάλε της καριέρας σου. Δηλαδή μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης αύριο. Ναι, ναι. Με το Βόλο χαιρετούσε τον κόσμο. Καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όσο και αν οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται να παραδεχθούν ότι πηγαίνουν προς το τέλος. Οπότε ξεκινήσαμε με τα γραφικά και τα προπονητικά πάρα πολύ έντονα από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω και ο Ολυμπιακός επειδή ήταν τεράστιο ρόστερ φέτος, βλέπετε που έφυγαν, που ήρθαν, νομίζω ότι θα γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Έχω την εντύπωση. Να έρθει ο προπονητής. Ναι. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Αυτή είναι η σωστή σειρά, γιατί ναι. Δεν την πολιτηρούμε στην Ελλάδα. Ναι. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Mm-hmm. Αλλά ο προπονητής πάνω απ' όλα. Αυτός θα κρίνει ποιοι του κάνουν και ποιοι δεν του κάνουν από τους παίκτες που είναι στο ενισχολυναμικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά σήμερα. Σήμερα ψευτορέπω.